οικονομικών με βάση τη βίβλο. Η εναρκτήρια ομιλία του συνεδρίου μας με τη χάρη του Θεού. Στην παρουσίαση αυτή έχουν χρησιμοποιηθεί στοιχεία από το παρόν βιβλίο «Βιβλική οικονομική διαχείριση», το οποίο και σας προτείνω αν θέλετε να εμβαθύνετε. Ακόμη θα ήθελα να πω ότι η παρουσίαση αυτή και με περισσότερα στοιχεία είναι διαθέσιμη σε όποιον ή όποια θα ήθελε να την αξιοποιήσει με οποιοδήποτε τρόπο, καθώς και όλα τα εδάφια είναι στη διάθεσή σας. Θα αναφερθούμε σε πάρα πολλά εδάφια, είναι δύσκολο έως αδύνατο να τα βρείτε και να τα διαβάσετε αυτή τη στιγμή στη γραφή σας, αλλά είναι στη διάθεσή σας είτε ηλεκτρονικά είτε έντυπα. Το συνήθες πρόβλημα από μια αληθινή ιστορία και κάθε ομοιότητα με την ελληνική πραγματικότητα είναι απλό σύμπτωση. Ο σύζυγος κερδίζει ένα μεγάλο εισόδημα, αλλά δεν μπορεί να καταλάβει πού πηγαίνουν τα χρήματα. Τα έξοδα της οικογένειας πολλαπλασιάζονται συνεχώς και σε λίγα χρόνια τα παιδιά θα χρειάζονται επιπλέον χρήματα για το πανεπιστήμιο. Επιπλέον, η οικογένεια χρωστάει ένα μεγάλο ποσό σε καταστήματα, πιστωτικές κάρτες και στο δάνειο του σπιτιού τους. Παρόλο που η σύζυγος κάνει τα ψώνια πάρα πολύ προσεκτικά, συγκρίνει πολλές τιμές, πολλές προσφορές για να βρει την καλύτερη τιμή, τα χρήματα δεν φτάνουν και δεν μπορούν να κουβεντιάσουν το θέμα χωρίς να μαλώσουν. Ούτε αυτός, ούτε η γυναίκα του μπορούν να δούνε μια ακτίνα φωτός στον ορίζοντα. Ποια είναι τα αίτια? Αυτή η οικογένεια είχε ένα σοβαρό οικονομικό πρόβλημα και ήταν έτοιμοι να χωρίσουν. Τα αίτια ήταν ότι δεν είχαν θέσει σαφείς γραμμές για τη διαχείριση των χρημάτων τους. Δεν είχαν κάνει ποτέ έναν προϋπολογισμό των εξόδων τους. Και τις περισσότερες φορές αγόραζαν ό,τι ήθελαν. Δεν αποταμίευαν καθόλου χρήματα για το μέλλον, για μια δύσκολη στιγμή. Και ο συγγραφέας Φόρς έγραψε: «Οι άνθρωποι αγοράζουν πράγματα που δεν χρειάζονται με χρήματα που δεν είναι δικά τους για να εντυπωσιάσουν ανθρώπους που ούτε καν συμπαθούν». Θα το επαναλάβω. Οι άνθρωποι αγοράζουν πράγματα που δεν χρειάζονται με χρήματα που δεν είναι δικά τους για να εντυπωσιάσουν ανθρώπους που ούτε καν συμπαθούν. Μας ενδιαφέρει? Ανήκουμε κι εμείς σε αυτήν την κατηγορία? Μπορεί οι περισσότεροι από εμάς να μην έχουμε έρθει με τέτοια προβλήματα, αλλά είναι σίγουρο ότι τα οικονομικά είναι ένα θέμα που όλοι θα αντιμετωπίσουμε, μικροί και μεγαλύτεροι, αν ήδη δεν αντιμετωπίζουμε, και είναι το θέμα το οποίο αποτυπώνει την ιστορία της ζωής μας. Το πού διαθέτουμε τα χρήματά μας δείχνει τις ηθικές αξίες μας και τις προτεραιότητές μας που έχουμε βάλει στη ζωή μας. Και οι στατιστικές μας λένε ότι το 50% των διαζυγίων ξεκινάει από τα οικονομικά προβλήματα. Τι είναι το χρήμα? Είναι ένα μέσο συναλλαγής που μας βοηθάει να αγοράσουμε αγαθά ή να αγοράσουμε υπηρεσίες. Αυτός είναι ένας απλός ορισμός. Είναι τα χρήματα κάτι κακό? Τα χρήματα μπορούν να χρησιμοποιηθούν και για καλό σκοπό, αλλά και για κακό σκοπό. Ηθικά, τα χρήματα είναι κάτι ουδέτερο. Η Αγία Γραφή δεν καταδικάζει τα ίδια τα χρήματα, αλλά την κακή χρήση που κάνουμε εμείς με αυτά τα χρήματα ή τη λάθος στάση που έχουμε απέναντι στα χρήματα και στα υπάρχοντα. Ο Ιώβ, ο Αβραάμ, ο Δαβίδ ήταν όλοι τους πλούσιοι. Παρόλα αυτά δεν επέτρεψαν στα χρήματα να επηρεάσουν τη σχέση τους που είχαν με τον Θεό. Τι είναι το χρήμα για σας? Μια ερώτηση που όλοι πρέπει να απαντήσουμε στη ζωή μας. Είναι ένα μέσο επιβίωσης? Είναι ένα μέσο προβολής? Είναι ο σκοπός της ζωής? Ο Νορβηγός ποιητής Αρνέ έχει γράψει το εξής:
Με τα χρήματα μπορείς να αγοράσεις φαγητό, αλλά όχι όρεξη. Φάρμακα, αλλά όχι υγεία. Μαλακά κρεβάτια, αλλά όχι ύπνο. Γνώση, αλλά όχι σοφία. Λάμψη, αλλά όχι ομορφιά. Διασκέδαση, αλλά όχι χαρά. Γνωστούς, αλλά όχι φίλους. Υπηρέτες, αλλά όχι πιστότητα. Ποιες οικονομικές αρχές λοιπόν έχεις? Δυστυχώς ο τρόπος με τον οποίο χειρίζονται τα οικονομικά τους οι περισσότεροι άνθρωποι έρχεται σε πλήρη αντίθεση με τις οικονομικές αρχές του Θεού. Και πολλοί χριστιανοί που το καταλαβαίνουν αναρωτιούνται πού να στραφούν για βοήθεια. Υπάρχουν δύο μόνο εναλλακτικές λύσεις. Η μία είναι η Αγία Γραφή, αυτό το παλιό βιβλίο που το ξέρουμε. Και η δεύτερη είναι οι ανθρώπινες αντιλήψεις. Εσύ και εγώ καλούμαστε να αποφασίσουμε από πού αντλούμε τις οικονομικές αρχές τις οποίες εφαρμόζουμε στη ζωή μας. Ο κόσμος λέει ότι ο Θεός δεν παίζει κανένα ρόλο στο πώς θα διαχειριστώ τα οικονομικά μου και η ευτυχία μου βασίζεται στην ικανότητά μου να μπορώ να ζω όπως εγώ επιθυμώ. Ο Λόγος του Θεού λέει, καθώς θα μαθαίνεις και θα εφαρμόζεις αυτά που λέει ο Θεός για τη διαχείριση των οικονομικών σου, θα έρθεις πιο κοντά στο Χριστό και θα μάθεις ότι μπορείς να είσαι ικανοποιημένος μέσα σε κάθε περίσταση. Είναι λοιπόν τα οικονομικά ένα πνευματικό θέμα για να ασχοληθούμε ως πιστοί? Ασφαλώς και ναι. Εφόσον ζούμε σε μια κοινωνία που χρησιμοποιούμε τα χρήματα και τα υπάρχοντα, πρέπει όλοι να μάθουμε πώς θα τα αντιμετωπίζουμε. Και κάθε πιστός πρέπει να έχει την βιβλική γνώση για τα χρήματα, για τη διαχείριση, για τις προσφορές, τα δέκατα και την αποταμίευση. Ο Λόγος του Θεού περιέχει λιγότερα από 500 εδάφια που μιλάνε για την πίστη, 500 εδάφια που μιλάνε για την προσευχή, αλλά περισσότερα από 2.350 εδάφια που μιλάνε για τα χρήματα και τα υπάρχοντα. Ίσως είναι μια ευκαιρία από εδώ και πέρα να τα μετράμε και εμείς για να το επιβεβαιώσουμε ότι είναι όντως έτσι. Και το 15% των λόγων του Ιησού είχαν σχέση με τα οικονομικά. Ίσως ακούγεται υπερβολικό, αλλά το πλήθος των εδαφείων που θα αναφέρουμε είναι απλά ενδεικτικά στη συνέχεια. Ματθαίος 6:33. Ζητάτε πρώτα τη Βασιλεία του Θεού και τη δικαιοσύνη Του και όλα αυτά θα σας προστεθούν. Καλούμε λοιπόν να ζήσω σύμφωνα με τις προτεραιότητες της Βασιλείας και να γνωρίζω πως όλα θα μου προστεθούν. Ας δούμε λοιπόν τρία βασικά σημεία. Ο τρόπος που διαχειριζόμαστε τα χρήματά μας επηρεάζει τη σχέση μας με τον Θεό. Αν λοιπόν στον άδικο μαμονά δεν φανήκατε πιστοί, ποιος θα σας εμπιστευθεί τον αληθινό πλούτο? Λουκάς 16:11. Ο Ιησούς εξομοιώνει τον τρόπο που διαχειριζόμαστε τα χρήματα με την ποιότητα της πνευματικής μας ζωής. Αν διαχειριζόμαστε τα χρήματά μας σωστά, σύμφωνα με τις αρχές της Αγίας Γραφής, η κοινωνία μας με τον Ιησού Χριστό θα ενδυναμώνεται. Αλλιώς θα πάσχει. Τα υλικά αγαθά ανταγωνίζονται τον Θεό. Κανείς δεν μπορεί να υπηρετεί δύο κυρίους, επειδή ή τον έναν θα μισήσει και τον άλλον θα αγαπήσει, ή στον έναν θα προσκοληθεί και τον άλλον θα καταφρονήσει. Δεν μπορείτε να υπηρετείτε τον Θεό και τον μαμονά. Ματθαίος 6:24. Τα υλικά αγαθά είναι βασικοί ανταγωνιστές του Χριστού στη διεκδίκηση της ηγεσίας της ζωής μας. «Ένα σου λείπει ακόμα», είπε ο Ιησούς στο νέο που τον πλησίασε. «Πούλησε όλα όσα έχεις και μοίρασέ τα στους φτωχούς και θα έχεις θησαυρό στον ουρανό και έλα, ακολούθαμε». Και εκείνος, όταν τα άκουσε αυτά, έγινε περίλυπος επειδή ήταν υπερβολικά πλούσιος.
Λουκάς 18:22-23. Κατά τη διάρκεια των σταυροφοριών, το 12ο αιώνα οι σταυροφόροι προσλάμβαναν μισθοφόρους για να πολεμήσουν για αυτούς. Αλλά επειδή ο πόλεμος ήταν θρησκευτικός, επέμεναν ότι οι μισθοφόροι έπρεπε να βαφτιστούν πρώτα. Έτσι λοιπόν τους βάφτιζαν τους μισθοφόρους και εκείνοι κρατούσαν το σπαθί τους έξω από το νερό, συμβολίζοντας έτσι ότι το μοναδικό πράγμα στη ζωή τους που δεν θα το έλεγχε ο Χριστός ήταν το σπαθί τους και μπορούσαν να το χρησιμοποιήσουν όπως εκείνοι ήθελαν. Σήμερα πολλοί πιστοί όταν βαπτίζονται κρατάνε το πορτοφόλι τους έξω από το νερό και ουσιαστικά είναι σαν να λένε «Θεέ μου, μπορείς να είσαι Κύριος όλης της ζωής μου, εκτός από τα χρήματά μου. Είμαι ικανός πέρα για πέρα να τα διαχειριστώ μόνος μου». Μεγάλο μέρος της ζωής μας στρέφεται γύρω από τα χρήματα. Αφιερώνουμε χρόνο στη διάρκεια μιας συνηθισμένης εβδομάδας για να εργαστούμε, για να κερδίσουμε χρήματα, για να αποφασίσουμε το πώς θα τα διαθέσουμε, για να τα εξοικονομήσουμε και να αποπληρώσουμε αν χρωστάμε και για να προσευχηθούμε για το που θα προσφέρουμε. Άρα ο χρόνος όλος αυτός που διαθέτουμε είναι γύρω από τα χρήματα, άρα είναι σημαντικό μέρος της ζωής μας. Ματθαίος 6:21, όπου είναι ο θησαυρός σας, εκεί θα είναι και η καρδιά σας. Γι' αυτό ας κάνουμε μια αυτοεξέταση. Πώς μπορούμε να ξέρουμε που είναι η καρδιά μας? Είναι απλό. Όπου ξοδεύουμε το χρόνο μας και τα χρήματά μας. Η Άγια Γραφή είναι η πηξίδα και μας δείχνει τις κατευθύνσεις του Θεού για τη διαχείριση των οικονομικών. Μελέτες, βιβλία, ομιλίες, όπως η σημερινή, σύμβουλοι είναι βοηθητικά μέσα. Θα δούμε λοιπόν σήμερα τι λέει η Αγία Γραφή για τη διαχείριση των χρημάτων. Το ρόλο του Θεού και το ρόλο το δικό μας. Ότι πρέπει να εργαζόμαστε σκληρά αλλά όχι υπερβολικά. Να ξοδεύουμε χρήματα με σύνεση και αυτοέλεγχο. Να αποταμιεύουμε χρήματα αλλά όχι να τα θάβουμε. Να δίνουμε στον Κύριο με χαρά και με αυτοθυσία. Να βοηθάμε τους άλλους αλλά με διάκριση και οδηγία του Πνεύματος του Θεού. Δεν είναι κακό να είσαι πλούσιος, θα το επαναλάβω, αλλά είναι λάθος να αγαπάς χρήματα. Δεν είναι κακό να είσαι φτωχός, αλλά είναι λάθος να ξοδεύεις χρήματα σε ασήμαντα πράγματα. Και η επίμονη συμβουλή της Αγίας Γραφής για τη διαχείριση των χρημάτων είναι μία λέξη, να είσαι σοφός. Ο στόχος μας λοιπόν είναι το να μάθουμε πώς θα διαχειριζόμαστε τα χρήματά μας σύμφωνα με τον τρόπο που υποδεικνύει ο Θεός. Να ερχόμαστε όλο πιο κοντά σε Εκείνον και να Τον αναγνωρίζουμε όλο και περισσότερο ως Κύριο. Να μάθουμε πώς μπορούμε να είμαστε ικανοποιημένοι και τα οικονομικά μας θα μπουν στη σωστή σειρά. Μαθαίνοντας να είμαστε ικανοποιημένοι, η αίσθηση της ικανοποίησης αναφέρεται 6 φορές μες στην Αγία Γραφή και οι 5 από αυτές σχετίζονται με τα χρήματα. Φιλιππισίους 4:11. Όχι ότι το λέω επειδή βρίσκομαι σε στέρηση, δεδομένου ότι εγώ, λέει ο Παύλος, έμαθα να είμαι αυτάρκης σε όσα έχω. Ξέρω να περνώ με στέρηση, ξέρω να έχω και περίσσευμα σε κάθε τι, και σε όλα είμαι διδαγμένος και να χορταίνω και να πεινάω και να έχω περίσσευμα και να στερούμε. Εσύ και εγώ τι είμαστε? Φιλιππισίους 4:13. Όλα τα μπορώ διαμέσου του Χριστού που με δυναμώνει. Όμως καλά κάνατε και γίνατε συγκοινωνοί στη θλίψη μου. Η βεβαιότητα του Παύλου είναι ότι ο Θεός μου θα εκπληρώσει κάθε ανάγκη σας σύμφωνα με τον πλούτο Του με δόξα διαμέσου του Ιησού Χριστού. Φιλιππισίους 4:19. Κάθε ανάγκη σας αναφέρεται σε ενικό αριθμό. Συνήθως οι ανάγκες μας είναι πολλές εμάς, είναι στον πληθυντικό αριθμό.
Ο ρόλος λοιπόν του Θεού, όπως φαίνεται μέσα στην Αγία Γραφή, είναι ο εξής. Μέσα στην Αγία Γραφή αναφέρεται με πολλά ονόματα ο Θεός. Ποιο είναι το όνομα που περιγράφει με μεγαλύτερη ακρίβεια το ρόλο, την ιδιότητα αυτή του Θεού που έχει να κάνει σχέση με τα οικονομικά, με την τομέα των οικονομικών? Είναι η λέξη Κύριος. Επειδή η αντίληψη που έχουμε για το Θεό καθορίζει και το πώς ζούμε. Εσύ είσαι ο Κύριος μου και ο Θεός μου. Και αυτό θα πρέπει να ισχύει πρώτα απ' όλα στα οικονομικά. Βιβλικό παράδειγμα είναι ο Ιώβ, είναι ο Μωυσής. Γνώριζαν ποιος ήταν ο Θεός και τον είχαν αναγνωρίσει ως Κύριο της ζωής τους. Ο Μωυσής εγκατέλειψε τους θησαυρούς της Αιγύπτου επειδή επέλεξε να κακοπαθήσει μαζί με το λαό του Θεού. Ο ρόλος λοιπόν του Θεού σε σχέση με την κυριότητά Του, με την εξουσία Του και με την προμήθειά Του είναι το μέρος του Θεού, τα οποία θα δούμε σύντομα. Το πρώτο είναι η κυριότητα. Του Κυρίου είναι η γη και το πλήρωμά της και η οικουμένη και όλα όσα κατοικούν σε αυτήν. Ψαλμός 24:1. Στο Λεβιτικό 25:23 προσθέτει «Και η γη δεν θα πουλιέται σε απαλωτρίωση, επειδή δική μου είναι η γη. Εσείς είστε ξένοι και πάρικοι μπροστά μου». Αγκαίος 2:8 «Δικό μου και το ασήμι, δικό μου και το χρυσάφι», λέει ο Κύριος των δυνάμεων. Ο Θεός λοιπόν είναι ο δημιουργός των πάντων και δεν έχει μεταφέρει την κυριότητα της δημιουργίας στον άνθρωπο. Κολοσσαίς 1:17 «Αυτός είναι πριν απ' όλα και όλα συντηρούνται διαμέσου αυτού». Είμαστε λοιπόν ακόλουθοι του Χριστού. Έτσι λοιπόν καθένας από εσάς που δεν απαρνιέται όλα τα υπάρχοντά του και δεν μπορεί να είναι μαθητής μου. Λουκάς 14:33. Πρέπει λοιπόν να μεταβιβάσουμε την κυριότητα της περιουσίας μας στον Κύριο ουσιαστικά. Και αυτό είναι μια πνευματική απόφαση. Δεν ρωτάμε πλέον Κύριε πώς θες να διαχειριστώ τα χρήματά μου. Η ερώτηση θα πρέπει να είναι Κύριε πώς θέλεις να διαχειριστώ τα χρήματά σου. Το πρώτο βήμα προς την ικανοποίηση του ανθρώπου δεν είναι να ξοδέψει πολλά. Είναι να αναγνωρίσεις ότι ο Θεός είναι ιδιοκτήτης όλης της περιουσίας σου. Ο Τζιμ αγόρασε ένα καινούριο αμάξι και μόλις 2 μέρες αργότερα ένας νεαρός οδηγός το τράκαρε. Λοιπόν, Κύριε, δεν γνωρίζω γιατί θες το καινούριο σου αμάξι να έχει ένα βαθούλωμα. Αλλά το σίγουρο είναι ότι έχει ένα και είναι τεράστιο. Εσύ και εγώ τι θα λέγαμε αν μας τράκερναν το καινούριο αμάξι? Αυτό δείχνει ποιος έχει την κυριότητα. Ο Τζον Βέσλεϊ, όταν έμαθε ότι το σπίτι του καταστράφηκε από πυρκαγιά, είπε «Το σπίτι του Κυρίου κάηκε». Μια ευθύνη λιγότερη για μένα. Ας υπενθυμίζουμε λοιπόν συνεχώς τον εαυτό μας ότι ο Θεός είναι ο ιδιοκτήτης όλης μας της περιουσίας. Εμείς είμαστε απλώς διαχειριστές Του, καταπιστευματοδόχοι. Το δεύτερο είναι η εξουσία. Ο Θεός έχει τον απόλυτο έλεγχο σε κάθε τι. Ας παρατηρήσουμε στα ονόματα του Θεού, Κύριος, Παντοδύναμος, Δημιουργός, Ποιμένας, Βασιλιάς των Βασιλιάδων και Κύριος των Κυρίων. Στο Ψαλμό 135:6 διαβάζουμε «Όλα όσα θέλησε ο Κύριος τα έκανε, στα ουράνια και στη γη, στις θάλασσες και σε όλους τους βυθούς». Και ο βασιλιάς Ναυγωδονόσορας, Δανιήλ 4:34, ομολογεί «Τώρα εγώ ο Ναυγωδονόσορας υμνώ, τιμώ και δοξολογώ το βασιλιά του ουρανού». Αυτός μπορεί να ταπεινώνει όσους υπερηφανεύονται.
Και στο ένα χρονικό 29, 11 και 12, στο χέρι σου είναι η ισχύς και η δύναμη, και στο χέρι σου είναι να μεγαλύνεις και να ισχυροποιήσεις. Ο Λόγος του Θεού μας λέει στη Ρωμαίους, και ξέρουμε ότι όλα συνεργούν προς το αγαθό σε αυτούς που αγαπούν τον Θεό. Και σε αυτό μπορούμε να ησυχάσουμε ότι έχει την εξουσία. Το τρίτο στοιχείο είναι η προμήθεια. Η υπόσχεσή Του ότι θα μας προμηθεύσει για την κάλυψη των αναγκών μας. Ζητάτε πρώτα τη Βασιλεία του Θεού και τη δικαιοσύνη Του και όλα αυτά θα σας προστεθούν. Ο Θεός αποκαλείται Γιαχβέ Ιερέ, που σημαίνει ο Θεός θα προμηθεύσει. Γέννηση 22:14. Όμως ο Θεός είναι προβλέψιμος στην πιστότητά Του, θα μεριμνήσει για τις ανάγκες μας, απρόβλεπτος στον τρόπο με τον οποίο και πότε θα μεριμνήσει. Ποιες είναι οι ανάγκες μας? Ο Μάσλοου έχει κάνει αυτή την πυραμίδα και στη βάση έχει βάλει τις φυσιολογικές ανάγκες μας, νερό, φαγητό, στέγη, υγεία, προστασία, στο κόκκινο, σχέσεις με τους ανθρώπους, στο μπλε, και φήμη και κύρος και αυτοπραγμάτωση προς την κορυφή. Ο Λόγος του Θεού λέει 1 Τιμόθεο 6:8, έχοντας μάλιστα διατροφές και σκεπάσματα, ας αρκούμαστε σε αυτά. Οι ανάγκες μας είναι τα απαραίτητα για την επιβίωσή μας, τροφή, ενδυμασία, στέγη. Υπάρχει διαφορά ανάμεσα στις ανάγκες και τις επιθυμίες μας. Ασφαλώς και υπάρχει, γι' αυτό και ο καταναλωτισμός και η μόδα σκοπεύουν στις επιθυμίες του ανθρώπου και όχι στις ανάγκες του ανθρώπου. Τι σημαίνει όταν μια γυναίκα λέει «δεν έχω να φορέσω τίποτε»? Εννοεί ότι δεν έχει να φορέσει τίποτα καινούριο. Τι σημαίνει όταν ένας άντρας λέει «δεν έχω να φορέσω τίποτε»? Εννοεί ότι δεν έχει τίποτε καθαρό να φορέσει. Έχουν και οι δύο γη, και οι δύο δίκιο. Ο καθένας από την πλευρά που το βλέπει. Σήμερα ποια είναι η μεγαλύτερη ανάγκη του ανθρώπου? Ποια είναι η μεγαλύτερη ανάγκη του ανθρώπου? Πέστε κάτι, αλλά όχι φωναχτά. Η μεγαλύτερη ανάγκη του ανθρώπου είναι το Wi-Fi. Αν δεν έχεις σύνδεση με τον υπόλοιπο κόσμο, δεν μπορείς ούτε τραπεζικές συναλλαγές να κάνεις, ούτε να επικοινωνήσεις με τους δικούς σου, ούτε με τον γιατρό σου και όλα τα σχετικά. Αυτές όμως είναι επιβαλλόμενες ανάγκες, οι οποίες αλλάζουν, και μάλιστα η πιο μεγάλη ανάγκη σήμερα είναι η μπαταρία. Γιατί και Wi-Fi να έχεις, αν δεν έχεις μπαταρία στο κινητό, δεν θα μπορέσεις να καλέσεις για βοήθεια όταν θα χρειαστείς κάποιος να προστρέξει σε σένα. Οι άνθρωποι λένε «για ό,τι βρίσκεται στην κατοχή μου, εγώ είμαι ο Κύριος, εγώ έχω τον έλεγχο της ζωής μου». Ο Λόγος του Θεού λέει «ό,τι βρίσκεται στην κατοχή μου, ο Θεός είναι ο Κύριος, αυτός είναι ο εξουσιαστής και ο προμηθευτής». Ο ρόλος του Θεού είναι το σημαντικότερο μέρος αυτής της εξίσωσης, της χρυσής τομής. Είναι το άλφα. Το άλλο μισό όμως είσαι εσύ και εγώ. Ο ρόλος μας λοιπόν είναι να είμαστε καλός και έμπιστος διαχειριστής. Αυτός είναι ο ρόλος μας. Εξάλλου, εκείνο που ζητείτε ανάμεσα στους οικονόμους είναι κάθε ένας να βρεθεί πιστός. 1 Κορινθίους 4:2. Αλλά είμαστε και υπόλογοι, καθώς είμαστε διαχειριστές των χρημάτων του Θεού. Είμαστε λοιπόν οικονόμοι, διαχειριστές. Καταπιστευματοδόχοι είναι ο νομικός όρος. Είναι το πρόσωπο, εσύ δηλαδή, φυσικό, στο οποίο μεταβιβάζεται μια περιουσία, τα χρήματα, από ένα ιδιοκτήτη που είναι διαθέτης ο Θεός, για την αποκόμιση οφελών του ιδιοκτήτη ή τρίτου προσώπου. Ποια είναι τα καθήκοντα του διαχειριστή? Η βασική μας ευθύνη είναι να είμαστε έμπιστοι διαχειριστές,
και θα πρέπει να γνωρίζουμε τι πρέπει να κάνουμε και τι να μην κάνουμε. Πρέπει να είμαστε έμπιστοι με όλους τους πόρους που μας δίνονται. Να διαχειριζόμαστε με πιστότητα το 100% των χρημάτων μας. Συνήθως μιλάμε για το 10% που δίνουμε στον Κύριο. Και το 90% πρέπει να το διαχειριζόμαστε σύμφωνα με τις οδηγίες του Θεού και όχι του κόσμου. Υπάρχει όμως έλλειψη γνώσης. Δεν γνωρίζουμε πώς να διαχειριστούμε τα χρήματα. Έχουμε λανθασμένες αντιλήψεις με τα υπάρχοντα. Παίρνουμε λανθασμένες αποφάσεις και οι τραγικές συνέπειες δεν αργούν να φανούν. Η πτώση του πύργου ήταν μεγάλη. Ο Άλμπερτ Αϊνστάιν το διατύπωσε κάπως έτσι: όσο περισσότερη η γνώση, τόσο μικρότερο το εγώ. Όσο μικρότερη η γνώση, τόσο μεγαλύτερο το εγώ. Οσιέ 4:6. Ο λαός μου αφανίστηκε για έλλειψη γνώσης, επειδή εσύ απέρριψες τη γνώση και εγώ απέρριψα εσένα. Πιστότητα πρέπει να έχουμε ανεξάρτητα με το μέγεθος της περιουσίας μας. Ο έμπιστος διαχειριστής είναι υπεύθυνος είτε για τα πολλά είτε για τα λίγα. Και σε έναν μεν έδωσε 5 τάλαντα, σε άλλον 2 και σε άλλον 1. Και σε κάθε έναν σύμφωνα με τη δική του ικανότητα. Και αμέσως αποδήμησε. Ματθαίος 25:15. Έβγε δούλε αγαθέ και πιστέ. Στα λίγα φάνηκες πιστός, επάνω σε πολλά θα σε καταστήσω. Μπες μέσα στη χαρά του Κυρίου σου. Ματθαίος 25:21. Το θέμα δεν είναι τι θα έκανα αν είχα μια περιουσία 20 εκατομμύρια ευρώ. Το θέμα είναι τι κάνω με τα 20 ευρώ που έχω σήμερα. Πιστότητα λοιπόν ακόμα και στα λίγα. Ο πιστός στο ελάχιστο και στο πολύ είναι πιστός και ο άδικος στο ελάχιστο και στο πολύ είναι άδικος. Πώς μπορείς να ξέρεις αν το παιδί σου θα φροντίσει το καινούριο του αμάξι? Δες πως φρόντιζε το ποδήλατό του. Δεν πρόκειται να αλλάξει συμπεριφορά. Συμπεριφορές που και σήμερα σαν μεγάλοι πολλές φορές κάνουμε στα οικονομικά έχουν τις ρίζες τους και έχουν ξεκινήσει πολλά χρόνια και δεκαετίες πριν, στα λίγα πράγματα, στα μικρά. Πιστότητα με τα υπάρχοντα του άλλου. Αν στο ξένο δεν φανήκατε πιστοί, ποιος θα σας δώσει το δικό σας? Δηλαδή, το πόσο έμπιστος θα φανείς με τα υπάρχοντα του διπλανού σου θα καθορίσει σε ορισμένο βαθμό πόσα υπάρχοντα θα εμπιστευθεί ο Θεός σε σένα. Είσαι έμπιστος με τα ξένα? Όταν κάποιος σου δανείζει κάτι, φροντίζεις να το επιστρέψεις? Σε καλή κατάσταση? Έξοδος 22:14. Αν κάποιος δανειστεί ένα ζώο από τον πλησίον του και συντριφθεί ή πεθάνει, οπωσδήποτε θα το πληρώσει. Η πιστότητα διαπλάθει καλό χαρακτήρα. Ο Θεός χρησιμοποιεί τα χρήματα, ας το προσέξουμε παρακαλώ αυτό, για να βελτιώσει το χαρακτήρα μας. Τα χρήματα, αν και είναι ένα εφήμερο υλικό αγαθό, έχει ασυνήθιστες, αιώνιες συνέπειες και προεκτάσεις. Τα χρήματα ασυνείδητα διαμορφώνουν ανθρώπους μέσα από τη διαδικασία της απόκτησης, αποταμίευσης, χρήσης, προσφοράς και της ευθύνης που έχουν τα χρήματα. Ανάλογα με το πώς διαχειρίζεσαι τα χρήματα μπορούν να αποβούν ευλογία ή και κατάρα. Γιατί ή ο άνθρωπος θα γίνει κύριος των χρημάτων, είτε τα χρήματα θα γίνουν κύριος του ανθρώπου. Τα χρήματα τελικά φανερώνουν την αληθινή φύση του ανθρώπου, τον πραγματικό του χαρακτήρα, καθώς εκείνος ο νέος αναχώρησε λυπούμενος επειδή είχε κτήματα πολλά. Μάρκος
12:22. Όταν κατανοήσουμε ποιο είναι το μέρος του Θεού και εκτελέσουμε το δικό μας μέρος με πιστότητα, τότε θα είμαστε ικανοποιημένοι. Δεν θα είμαστε ικανοποιημένοι αν ξοδέψουμε πολλά λεφτά, εάν πάμε σε πολλά μέρη, εάν. Ο δε Θεός μου θα εκπληρώσει κάθε ανάγκη σας σύμφωνα με τον πλούτο Του με δόξα διαμέσου του Ιησού Χριστού, ομολογεί ο Παύλος Φιλιππισίους 4:19. Οι άνθρωποι λένε, έβγαλες τα χρήματα με τον κόπο σου, τώρα μπορείς να τα ξοδέψεις όπως θες και έτσι θα είστε χαρούμενοι. Είναι κανένας χαρούμενος από αυτούς που έχουν πολλά χρήματα? Ο Λόγος του Θεού λέει, θα είσαι χαρούμενος μόνο αν διαχειριστείς τα χρήματά σου με πιστότητα, σύμφωνα με τις οδηγίες του Θεού. Από τη θεωρία στην πράξη. Ο κόσμος λέει, ζήσε σύμφωνα με τις δυνατότητές σου. Ζήσε με δανεικά. Ο Λόγος του Θεού όμως δεν συμφωνεί με αυτό. Και από εδώ ξεκινάνε τα προβλήματα και τα χρέη. Υπάρχουν δάνεια καταναλωτικά. Οι φίλοι μας είχαν καινούργια αυτοκίνητα και νιώθαμε άσχημα. Θέλαμε και εμείς καινούργιο αυτοκίνητο. Και έτσι αγοράσαμε ένα σπίτι στα προάστια, όπως όλοι οι δανειζόμενοι χρήματα, ή παίρνοντας εορτοδάνεια για τους παλιότερους. Και γιατί δεν μπόρεσαν ή δεν μπορούν να ξεπληρώσουν τα δάνεια? Γιατί μειώνεται η αγοραστική αξία του δανειζόμενου, η ικανότητά του να έχει χρήματα. Είτε κάποια αρρώστια, είτε ένας γάμος, ένα μωρό στην οικογένεια, περισσότερα έξοδα, ανεργία, εθνική κρίση, υποτίμηση του νομίσματος και αν εσύ έχεις δανειστεί σε ελβετική λίρα, κάηκες. Αγόρασε τώρα αυτό που θέλεις και πλήρωσε το αργότερα σε 72 άτοκες δόσεις. Ξέρετε πόσα χρόνια είναι 72 άτοκες δόσεις? Πόσα χρόνια είναι άραγε? Χρειάζονται μαθηματικά και κομπιουτεράκι. Και τελικά δεν θα είναι άτοκο, γιατί θα έχεις τόσα πολλά να πληρώσεις που δεν θα μπορείς να τα πληρώνεις, θα καθυστερήσεις να πληρώνεις και έτσι θα πληρώσεις ένα σωρό τόκους, τα οποία θα δούμε στη συνέχεια. Οι δανειστές και οι διαφημιστές έχουν ένα σωρό όμορφες εκφράσεις. Το χρέος το λένε οφειλή, χρηματική υποχρέωση, δανειακή υποχρέωση. Τι σημαίνουν όλα αυτά? Ένα χρέος που είναι πάνω από το κεφάλι σου και μπορεί να κινδυνεύει να σε πλακώσει και να σου πάρει και το σπίτι. Το χρέος λοιπόν είναι χρήματα που χρωστάμε σε πιστωτικές κάρτες και σε τραπεζικά δάνεια. Είτε χρήματα που δανειστήκαμε από φίλους και συγγενείς, και το αντίθετο του χρέους είναι η αποταμίευση. Είναι η προετοιμασία για το αύριο, ενώ το χρέος είναι η προσδοκία στο αύριο. Ποιο είναι το πραγματικό χρέος σε μια πιστωτική κάρτα? Ας το δούμε λίγο. Ας υποθέσουμε ότι κάποιος χρωστάει 5.560 ευρώ στην πιστωτική του κάρτα. Το επιτόκιο, ως γνωστόν, είναι 18-20% ετησίως. Αυτό λοιπόν κοστίζει 1.000 ευρώ τόκο κάθε χρόνο. Το κεφάλαιο των 5.560 δεν θα μειώνεται εάν πληρώνεις μόνο 1.000 ευρώ κάθε χρόνο. Θα έχεις λοιπόν ένα χρέος 1.000 ευρώ κάθε χρόνο να το πληρώνεις και τα 5.560 θα παραμένουν να τα οφείλεις στην τράπεζα. Όσα πιο πολλά χρόνια μπορείς, τόσο πιο πολύ χαίρεται η τράπεζα και είσαι καλύτερος πελάτης. Αν πληρώνεις 1.000 ευρώ τώρα το χρόνο για 30 χρόνια, θα έχεις δώσει 30.000 ευρώ. Και όλα αυτά γιατί εκείνο τον πρώτο χρόνο είχες ξοδέψει 5.500 ευρώ και δεν μπόρεσες να τα πληρώσεις. Αν τώρα έβαζες ένα χιλιάρικο κάθε χρόνο σε ένα καταθετικό λογαριασμό για 30 χρόνια
και με 5% επιτόκιο, στα 30 χρόνια θα είχαν μαζευτεί 70.000 ευρώ. Είναι αληθινά μαθηματικά αυτά, κατηδίαν μπορούμε να τα εξηγήσουμε περισσότερο αν θέλετε. Στην πρώτη περίπτωση έχεις πληρώσει 30.000 ευρώ και έχουν πάει στον αέρα. Στη δεύτερη περίπτωση θα σου μείνουν στην τσέπη και θα έχεις ένα αποταμιευτικό κεφάλαιο στη σύνταξη 70.000 ευρώ. Πώς λοιπόν να αποταμιεύεις? Όταν παίρνεις χρήματα στα χέρια σου, πρώτα απ' όλα δίνεις το δώρο σου στον Κύριο. Μετά αποταμιεύεις, εφόσον δεν έχεις χρέη να ξεπληρώσεις, και μετά καλύπτεις τις ανάγκες σου. Η αποταμίευση πρέπει να γίνεται και να εμπεριέχεται μέσα στον προϋπολογισμό μας, έστω κι αν δεν φτάνουν σε εισαγωγικά τα χρήματα. Κάντε το συνήθεια λοιπόν να αποταμιεύετε ακόμη και 1 ευρώ το μήνα, με στόχο το 5-10%. Ποιο είναι το πραγματικό κόστος σε ένα στεγαστικό δάνειο? Ας υποθέσουμε ένα δάνειο 100.000 ευρώ για μια κατοικία, που τα περισσότερα δάνεια ήταν 400-500 χιλιάρικα. Και η αποπληρωμή σε 30 χρόνια, αυτό σημαίνει 360 μήνες, με ένα επιτόκιο μόνο 7%, η μηνιαία δόση δανείου είναι στα 665 ευρώ. Άρα, συνολικά, θα πρέπει να πληρώσεις 239.000 ευρώ. Πήρες 100.000 και πληρώνεις 239.000. Δηλαδή, τα διπλά και παραπάνω είναι οι τόκοι. Τα χρέη, λοιπόν, έχουν επιπτώσεις στο σώμα και στην ψυχή, φέρνουν ψυχολογική, σωματική και συναισθηματική κόπωση, καταπνίγουν τη δημιουργικότητα και δυστυχώς καταστρέφουν και τις σχέσεις. Τι μας διδάσκει η Αγία Γραφή για τα χρέη? Ρωμαίους 8:13-8. Σε κανέναν μην οφείλετε τίποτε. Ο πλούσιος εξουσιάζει τους φτωχούς και αυτός που δανείζεται είναι δούλος του δανειστή. Παροιμίες 22:7. Δεν έχουμε την πλήρη ελευθερία να αποφασίσουμε πού θα ξοδέψουμε τα χρήματά μας, αν είμαστε υποχρεωμένοι από τον νόμο να πληρώσουμε τα χρέη μας. Και όσο περισσότερα χρωστάμε, τόσο περισσότερο σκλαβωμένοι είμαστε. Αγοραστήκατε με τιμή, μη γίνεστε δούλοι ανθρώπων. 1 Κορινθίους 7:23. Ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός πέθανε για χάρη μας, για να μας ελευθερώσει, για να είμαστε ελεύθεροι, για να μπορούμε να Τον υπηρετούμε σύμφωνα με το θέλημά Του. Να γιατί είναι πολύ σημαντικά τα χρήματα στη ζωή του πιστού. Έτσι, αν έχεις χρέη, γίνεσαι δούλος στη δουλειά, νύχτα και μέρα, δεν υπάρχει χρόνος για προσευχή, μελέτη, για το Θεό, για την οικογένεια, για την εκκλησία ή κάποια διακονία. Στην Παλαιά Διαθήκη μια από τις ανταμοιβές ήταν, και αν υπακούσουμε επιμέλεια στη φωνή του Κυρίου του Θεού σου, να προσέχεις να κάνεις όλες τις εντολές που σήμερα εγώ σε προστάζω, ο Κύριος ο Θεός σου θα σε υψώσει πάνω από όλα τα έθνη και θα έρθουν ευλογίες επάνω σου όλες και θα σε βρουν αν υπακούσεις τη φωνή του Κυρίου του Θεού σου. Δευτερονόμιο 28:1-2. Και αντίθετα, το χρέος θεωρείται κατάρα. Αν δεν υπακούσεις τη φωνή του Κυρίου του Θεού σου, για να προσέχεις να εκτελείς όλες τις εντολές του και τα διατάγματά του, που εγώ σήμερα σε προστάζω, όλες οι κατάρες αυτές θα έρθουν επάνω σου. Δευτερονόμιο 28:15. Εκείνος που σου δανείζει, θα σου δανείζει και εσύ δεν θα δανείζεις αυτόν. Αυτός θα είναι κεφαλή και εσύ θα είσαι ουρά. Δευτερονόμιο 28:44. Σε ποιες περιπτώσεις μπορούμε να οφείλουμε χρήματα? Ο Λόγος του Θεού δεν κάνει κάποια συγκεκριμένη αναφορά. Κατά τη γνώμη μου, μπορούμε να πάρουμε ένα δάνειο για την οικογένειά μας,
εφόσον πληρούνται αυτά τα τρία κριτήρια. Αυτό που αγοράζουμε να αυξάνει την αξία του ή να παράγει εισόδημα. Η τρέχουσα αξία του να ισοδυναμεί ή να μην υπερβαίνει το ποσό που χρωστάμε. Και η δόση για το χρέος να μην είναι τόσο υπερβολική για τον προϋπολογισμό μας. Αυτά τα τρία κριτήρια, αν τα βάλουμε με μολύβι και χαρτί κάτω, για ένα δάνειο 100.000 ευρώ με 7% επιτόκιο, 20.000 ευρώ προκαταβολή, ώστε να μπορεί να πουληθεί το σπίτι και να ξεπληρωθεί το δάνειο αν χρειαστεί, 532.000 μηνιαία δόση του δανείου και έξοδα, 532 ευρώ μηνιαία δόση του δανείου και έξοδα για συντήρηση, άρα θα πρέπει να έχεις εισόδημα πάνω από 1.500 ευρώ. Αν δεν έχεις, μην πάρεις αυτό το δάνειο. Μαθηματικά θα υπάρξει πρόβλημα. Και η τράπεζα έχει φροντίσει να το λύσει αυτό το πρόβλημα, όπως θα το δούμε στη συνέχεια. Όσο λοιπόν συνεχίζουμε να εφαρμόζουμε τις οικονομικές αρχές του Θεού, θα βρούμε τρόπο να απαλλαγούμε από τα χρέη. Θα ξοδεύουμε τα χρήματά μας με περισσότερη σοφία και θα εξοικονομούμε για μελλοντικούς στόχους. Θα συνεισφέρουμε περισσότερα χρήματα, καθώς η Γραφή μας δίνει λύσεις στα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε στη σημερινή εποχή. Σήμερα ένας άνθρωπος ταξιδεύει σε μια λεωφόρο χρηματοδοτούμενη από ομόλογα, με ένα αυτοκίνητο που ανήκει στην τράπεζα, καίγοντας βενζίνη αγορασμένη με πιστωτική κάρτα, και πηγαίνει να αγοράσει καινούρια έπιπλα με δόσεις για το σπίτι που αγόρασε με δάνειο. Πώς τα απαλλαγούμε από τα χρέη? Τι είναι η πιστωτική κάρτα? Είναι αυτό το μικρό πλαστικό με το οποίο μπορούμε να κάνουμε αγορές, και η διαφορά ανάμεσα στη χρεωστική και στην πιστωτική είναι το ποιος πληρώνει. Στη χρεωστική κάρτα πληρώνει κατευθείαν ο λογαριασμός σας, εφόσον έχει επαρκές υπόλοιπο. Στην πιστωτική κάρτα πληρώνεται από την τράπεζα παίρνοντας ένα μικρό δάνειο. Δυστυχώς ο μέσος άνθρωπος σήμερα έχει περίπου 6 πιστωτικές κάρτες στην κατοχή του. Η ερώτηση αν θέλουμε να απαλλαγούμε από τα χρέη είναι σημαντική, γιατί η διαδικασία είναι επίπονη και η μέρα χαράς που θα απαλλαγούμε από τα χρέη πρέπει να είναι ο στόχος μας. Το πρώτο είναι προσευχή. Θυμάστε 2 Βασιλέων 4:1, η Χήρα ζήτησε βοήθεια από τον προφήτη Ελισέ για το μεγάλο χρέος που χρωστούσε. Ο ίδιος ο Θεός που με ρίμνησε για αυτή τη Χήρα θέλει να βοηθήσει και εσάς, ώστε να απαλλαγείτε από το χρέος σας, όσο μεγάλο και δυσβάσταχτο αν φαίνεται ανθρώπινα. Ο προϋπολογισμός μας βοηθάει να είμαστε ένα βήμα μπροστά και να αναλύουμε το πού θα ξοδέψουμε τα χρήματά μας, έτσι ώστε να βλέπουμε και να κάνουμε αναγκαίες περικοπές προτού τα ξοδέψουμε. Ας καταγράψουμε λοιπόν τον προϋπολογισμό των εξόδων μας. Είναι ένα πολύ απλό σύστημα που το χρησιμοποιούμε και για παιδιά και για μεγάλους. 3 φάκελοι, 3 βάζα που μπορούμε να βάλουμε τα χρήματα. Ξοδεύω, προσφέρω, αποταμιεύω. Τι είναι ο προϋπολογισμός? Εκ των προτέρων υπολογισμός των εσόδων και εξόδων για ορισμένη χρονική περίοδο. Και είναι ένα εργαλείο και ο μόνος τρόπος που αν εφαρμοστεί είναι στο χέρι σου να μπορέσεις να βγεις από τα χρέη και να μπορέσεις να αποταμιεύεις και να προσφέρεις. Για ποιο λόγο να συντάξουμε ένα προϋπολογισμό? Κάποιος θα πει δεν είμαστε εταιρεία. Όσο και αν φαίνεται περίεργο και όσο και αν το εισόδημά μας είναι μικρό και φαίνεται ότι δεν μπορούμε να βγάλουμε το μήνα, αν δεν ξοδεύουμε προσχεδιασμένα και με πειθαρχία, τα χρήματα δεν πρόκειται να φτάσουν. Λουκάς 14:28. Ποιος από εσάς, θέλοντας να κτίσει ένα πύργο, δεν κάθεται πρώτα να λογαριάσει τη δαπάνη, αν έχει τα αναγκαία για να τον αποτελειώσει? Μήπως
αφού βάλει θεμέλιο και δεν μπορεί να τον αποτελειώσει, αρχίζουν όλοι αυτοί που τον βλέπουν να τον πειράζουν λέγοντας ότι αυτός άρχισε να κτίζει και δεν μπόρεσε να αποτελειώσει. Με χαρτί και μολύβι και ένα τετράδιο μπορούμε να συντάξουμε τον προϋπολογισμό μας. Ή μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και πολλά προγράμματα που υπάρχουν σε υπολογιστές και κινητά. Δυστυχώς πολλοί άνθρωποι σήμερα δεν γνωρίζουν με ακρίβεια ούτε πόσα κερδίζουν και ούτε πόσα ξοδεύουν. Μην αποθαρρύνεστε. Κάθε φορά που κάποιος προσπάθησε να ξεκινήσει να κάνει ένα προϋπολογισμό, του φάνηκε δύσκολο, αλλά υπάρχει ελπίδα εάν βρείτε τη μαύρη τρύπα. Η μαύρη τρύπα είναι το μεγαλύτερο έξοδο που τρώει τα λεφτά μας. Και αυτό πρέπει να βρεθεί. Για να λύσουμε το πρόβλημα είναι απλά μαθηματικά. Πρέπει τα έσοδα να είναι ίσα με τα έξοδα. Αν τα έξοδα είναι περισσότερα, θα φτάσουμε σε χρέος δυσβάσταχτο. Και ή πρέπει να αυξήσουμε το εισόδημά μας ή πρέπει να μειώσουμε τα έξοδά μας. Δεν υπάρχει άλλη εναλλακτική λύση. Οι άνθρωποι λένε ότι δεν είναι απαραίτητο να εφαρμόζεις προϋπολογισμό στην οικογένειά σου. Ο Λόγος του Θεού λέει ότι πρέπει να τον εφαρμόζεις για να είσαι σωστός και συνετός διαχειριστής των χρημάτων του Κυρίου, αλλά πρόσεξε 1 Πέτρου 5-7, γιατί όλη σου τη μέρημνα θα τη ρίξεις επάνω σε Αυτόν, επειδή Αυτός φροντίζει για σας. Καταγράψτε λοιπόν τις δαπάνες σας για 30 μέρες και δείτε ποια είναι η κατάσταση οικονομική αυτή τη στιγμή. Καταρτήστε ένα προϋπολογισμό και εφαρμόστε τον. Κάντε μια λίστα με όλα τα περιουσιακά σας στοιχεία και τα χρέη σας. Πολλοί άνθρωποι δυστυχώς δεν γνωρίζουν ακριβώς πόσα χρωστάνε, πού και με τι επιτόκιο. Ξεπληρώστε λοιπόν το χρέος σας όσο το δυνατόν γρηγορότερα από τις πιστωτικές κάρτες που έχουν το υψηλότερο επιτόκιο με το μικρότερο υπόλοιπο. Και έτσι με τη μέθοδο της χιονοστιβάδας, αφού ξεπληρωθεί η πρώτη πιστωτική κάρτα, θα έρθει η δεύτερη και η τρίτη στη συνέχεια. Αποκτήστε επιπλέον εισόδημα αν μπορείτε με κάποια δουλειά, αλλά βεβαιωθείτε ότι δεν θα αυξήσετε και τα έξοδά σας ανάλογα και κάντε και συνέτερους τα παιδιά στην προσπάθειά σας. Αυτή θα τους κάνει καλό. Μην επιβαρυνθείτε με επιπλέον χρέη. Με ένα ψαλίδι μπορείτε να κόψετε τις πιστωτικές σας κάρτες και να αγοράζετε με όσα χρήματα έχετε, όσα αγαθά μπορείτε. Να είστε ικανοποιημένοι με όσα έχετε. Αν περιορίσουμε την τηλεόραση και την περιήγηση στο διαδίκτυο, σίγουρα θα περιορίσουμε και τα θέλω μας και τις ανάγκες μας. Κάποιος μου ζητάει μια οικονομική βοήθεια. Θα το συζητήσω με τον άντρα μου και τη γυναίκα μου πρώτα. Αν το ποσό είναι μικρό, χρειάζεται συζήτηση για να του δώσω κάποια χρήματα, κάποια δανεικά. Και αν είναι να βάλω μια υπογραφή μόνο ως εγγυητής, άλλωστε δεν θα το μάθει ποτέ κανένας. Πρέπει να δρούμε με χεμήθεια, δεν είναι έτσι? Δυστυχώς αυτό είναι το μεγάλο μας λάθος και δεν ζητάμε συμβουλή είτε ως δανειστής είτε ως δανειζόμενος. Εγγύηση για δάνειο τρίτων, εγγυητής. Ο εγγυητής, ξέρετε, γίνεται αυτομάτως υπεύθυνος απέναντι στον νόμο για το χρέος του άλλου. Και η τράπεζα έχει κάνει την ανάλυση του δανείου και έχει αποφασίσει ότι αυτός που παίρνει το δάνειο δεν υπάρχει περίπτωση να μπορέσει να πληρώσει το δάνειο. Γι' αυτό πρέπει να βρω πρώτα κάποιον άλλο φερέγγιο που τελικά θα πληρώσει το δάνειο, γιατί διαφορετικά η τράπεζα δεν θα ζητούσε εγγυητή. Όταν η τράπεζα ζητάει εγγυητή, ζητάει κάποιον να πληρώσει το δάνειο κάποιου που σίγουρα 50-50 είναι οι πιθανότητες, δεν θα μπορέσει να το πληρώσει. Δυστυχώς αυτό πολλοί δεν το ξέρουν,
ή δεν το σκέφτονται και έτσι πέφτουν θύματα της αφαιρεγκαιότητας των ανθρώπων που τους ζητάνε μια απλή εξυπηρέτηση. Τα καλά νέα είναι ότι η Αγία Γραφή χρόνια τώρα έχει δώσει σαφή οδηγία. Άνθρωπος χωρίς μυαλό δίνει το χέρι του και εγγυάται για το φίλο του. Παροιμίες 17-18. Σας προτρέπω λοιπόν ποτέ να μην μπείτε εγγυητές για κανένας είδους χρέος. Αν όμως το έχετε κάνει ήδη, η Αγία Γραφή δίνει πάλι ξεκάθαρες συμβουλές. Γε μου, αν έγινες εγγυητής στο φίλο σου, αν έδωσες το χέρι σου σε ξένο και παγιδεύτηκες, πήγαινε, μη αποκάμεις και βίαζε το φίλο σου, μη δώσεις ή προς τα μάτια σου ούτε νησταγμό στα βλέφαρά σου, σώζου σαν μικρό ζαρκάδι από το χέρι του κυνηγού. Παροιμίες 6-1. Οι άνθρωποι λένε, δεν μπορείτε να είστε, μπορείτε να είστε χρεωμένοι, δεν είναι κάτι κακό. Αγόρασε τώρα και πλήρωσε αργότερα. Ο Λόγος του Θεού μας αποθαρρύνει να καταφεύγουμε στο δανεισμό, επειδή θέλει να είμαστε ελεύθεροι να τον υπηρετούμε. Καλύτεροι είναι οι δύο παρά τον ένα, επειδή αυτοί έχουν καλή αντιμισθία στον κόπο τους. Εκκλησιαστής 4-9. Είναι η ανάγκη και η προτροπή της συμβουλής. Πόσο λίγο στα οικονομικά συμβουλευόμαστε ανθρώπους ειδικούς αλλά και σοφούς. Η σοφία είναι καλύτερη από πολύτιμες πέτρες και όλα τα επιθυμητά πράγματα δεν είναι αντάξια για αυτήν. Παροιμίες 8-11. Να ακούς συμβουλή και να δέχεσαι διδασκαλία για να γίνεις σοφός τα τελευταία σου. Παροιμίες 19-20. Εκείνος που ακούει συμβουλές είναι σοφός. Παροιμίες 12-15. Το ερώτημα είναι, αυτός που μαθαίνει από τα λάθη των άλλων, πώς τον λέμε? Σοφό. Αυτός που μαθαίνει από τα λάθη τα δικά του, έξυπνο. Αυτός που παθαίνει αλλά δεν μαθαίνει από τα δικά του λάθη, αυτός είναι ο μωρός ο ανόητος, που δυστυχώς ξαναεπαναλαμβάνει τα ίδια. Ψαλμός 92:6. Ο ανόητος δεν γνωρίζει και ο μωρός δεν καταλαβαίνει. Είμαστε στην κοινωνία της πληροφορικής και της γνώσης, αλλά το έξυπνο πουλί από τη μύτη πιάνεται. Στην διαφήμιση αυτή κάποιος πουλάει την εγκυκλοπαίδεια σε άριστη κατάσταση, γιατί δεν μου χρειάζεται πλέον. Παντρεύτηκα και η γυναίκα μου τα ξέρει όλα. Συνήθως ο άντρας είναι που τα ξέρει όλα και σφάλει τις περισσότερες φορές. Και δεν ζητάμε συμβουλή. Από πού λοιπόν πρέπει να ζητήσουμε συμβουλή? Πρώτα απ' όλα από την Αγία Γραφή. Το δεύτερο που μπορούμε να ζητήσουμε συμβουλή είναι από πιστούς ανθρώπους του Θεού. Το τρίτο που μπορούμε να ζητήσουμε συμβουλή είναι από το σύζυγο ή τη σύζυγό μας, καθώς ο άντρας και η γυναίκα είναι ένα. Και οι γυναίκες, πρέπει να το πούμε αυτό, είναι πρικισμένες με μια εξαιρετική ευαισθησία και ισχυρό ένστικτο που τις περισσότερες φορές είναι σωστό. Οι γονείς είναι αυτοί που μπορούμε να ζητήσουμε συμβουλή. Γιέ μου, φύλαγε την εντολή του πατέρα σου και μην απορρίψεις τον νόμο της μητέρας σου. Παροιμίες 6-20. Προσέξτε όμως, ο άνθρωπος θα αφήσει τον πατέρα του και τη μητέρα του και θα προσκοληθεί στη γυναίκα του. Γέννηση 2-24. Και όταν υπάρχει διαφωνία μεταξύ των γονέων και των συζύγων, θα πρέπει να ακολουθηθεί η γνώμη των συζύγων. Υπάρχει και ένα πλήθος συμβούλων που μέσα στην Εκκλησία, Παροιμίες 15-22, μπορεί να μας φανεί χρήσιμο. Όπου δεν υπάρχει συμβούλιο, οι σκοποί ματαιώνονται, όμως μέσα από το πλήθος των συμβούλων στερεώνονται. Ποτέ φυσικά μη ζητάτε συμβουλές από μέντιουμ και χαρτορίχτες. Λεβιτικό 19-31. Ο Σαούλ πέθανε εξαιτίας της ανομίας του που ανόμισε στον Κύριο, επειδή ζήτησε έναν άνθρωπο που να έχει πνεύμα μαντίας για να τον ρωτήσει και δεν ρώτησε τον Κύριο.
Οι άνθρωποι λένε στηρίξου στα πόδια σου, δεν χρειάζεσαι κανέναν άλλο να σου λέει τι να κάνεις. Ο λόγος του Θεού λέει ο σοφός στην καρδιά θα δέχεται εντολές, ενώ ο μωρός θα υποσκελιστεί, Παροιμίες 10:8. Ο Θεός απαιτεί πλήρη εντιμότητα, ειλικρίνεια, πλήρη δικαιοσύνη. Τα λειψά ζύγια ο Θεός τα απεχθάνεται, Παροιμίες 20:23. Και δωροδοκία είναι να δίνεις κάτι σε κάποιον για να τον επηρεάσεις να διαπράξει κάτι παράνομο ή άδικο. Οι άνθρωποι λένε δεν είναι ανάγκη να είσαι πάντα έντιμος. Μην τα δηλώνεις όλα. Ο Κύριος απαιτεί απόλυτη δικαιοσύνη και εντιμότητα ακόμα και στα πιο ασήμαντα θέματα της καθημερινότητάς μας. Ματθαίος 5:20. Εάν η δικαιοσύνη σας δεν περισσεύσει περισσότερο από τη δικαιοσύνη των γραμματέων και των φαρισαίων, δεν θα μπείτε μέσα στη Βασιλεία των Ουρανών. Δηλώνω όλο το εισόδημά μου στην εφορία. Φροντίζω την περιουσία των άλλων σαν τη δική μου. Έχω συνήθεια να λέω μικρά ανώδυνα ψέματα. Μήπως παίρνω από τη δουλειά μου μικροαντικείμενα ή άλλο που ανήκει στον εργοδότη μου. Αν μου χρεώσουν λιγότερα για μια αγορά, ενημερώνω τον υπεύθυνο. Στην προσφορά και στο δέκατο, τα περισσότερα εδάφια που μιλάνε για χρήματα που αναφέραμε αναφέρονται στο θέμα της προσφοράς. Και στην Αγία Γραφή η απληστία και η φιλαργυρία καταδικάζονται, ενώ η φιλανθρωπία και η γενοδορία επιδοκιμάζονται. Πώς θα αποφασίσω το πού θα δώσω? Οι ανάγκες είναι τόσες πολλές σήμερα και πολλοί μας εκμεταλλεύονται και μας ζητάνε χρήματα. Αν διανέμω όλα τα υπάρχοντά μου και τα παραδώσω το σώμα μου για να καώ και δεν έχω αγάπη, τίποτα δεν ωφελούμε. Μπορείς να δίνεις χωρίς να αγαπάς, αλλά αυτό λέγεται ελεημοσύνη και φιλανθρωπία. Αν αγαπάς, δεν μπορείς να μην δίνεις. Ο Θεός αγάπησε ώστε έδωσε τον Υιό Του. Αυτό είναι προσφορά. Αν λοιπόν συνειδητοποιήσουμε πως κάθε τι που προσφέρουμε το προσφέρουμε στον Κύριο, τότε μεταμορφώνεται σε πράξη λατρείας και ευγνωμοσύνης μας προς Εκείνον. Ποια είναι η στάση της προσφοράς μας απέναντι στον Θεό? Ματθαίος 6:21, όπου είναι ο θησαυρός σας, εκεί θα είναι η καρδιά σας. Και μέσα από την προσφορά γίνεται διαμόρφωση του χαρακτήρα μας. Μοιάζουμε όλο και περισσότερο στο χαρακτήρα του Χριστού, που είναι ανιδιοτελής, ενώ εμείς οι άνθρωποι εκ φύσεως είμαστε ατομιστές. Η προσφορά δεν είναι η μέθοδος που ο Θεός χρησιμοποιεί να μαζέψει χρήματα. Είναι η μέθοδός Του για να βοηθήσει τους πιστούς Του να μοιάσουν στο Γιο Του. Ο Τζορτζ Μίλερ απέκτησε μεγάλη περιουσία, αλλά ίδρυσε ορφανοτροφία και περιέθαλψε παιδιά χιλιάδες. 1 Τιμόθεο 6:18. Να αγαθοεργούν, να πλουτίζουν σε καλά έργα, να είναι ευμετάδοτοι, κοινωνικοί, θησαυρίζονται στον εαυτό τους ένα καλό θεμέλιο στο μέλλον. Για να απολαύσουν, επιλάβονται στο κείμενο την αιώνια ζωή. Να πιάσουν, να κρατήσουν, να αποσπάσουν την αιώνια ζωή. Είναι λοιπόν μια επένδυση για την αιωνιότητα. Θησαυρίζεται στον εαυτό σας, θησαυρούς στον ουρανό, όπου ούτε σκουλίκι ούτε σκουριά τους αφανίζουν και όπου κλέπτες δεν κάνουν διάρρηξη ούτε κλέβουν. Ματθαίος 6:20. Ο Θεός λέει ότι υπάρχει μια εθνική τράπεζα στον ουρανό και ο Παύλος προτρέπει και ζητάει τον καρπό να πλεονάσει στον ουρανό για λογαριασμό των Φιλιππισίων. Στην Εθνική Τράπεζα του Ουρανού έχεις αποταμιευτικό λογαριασμό? Είναι αδρανής ή είναι ενεργός? Φανταστείτε κλείνοντας ότι ζείτε για λίγο στην περίοδο πριν το ευρώ. Έχετε μαζέψει αρκετά εκατομμύρια δραχμές, αλλά ξέρετε ότι σε λίγο θα ισχύει μόνο το ευρώ. Τι θα κάνατε? Μία και μόνο έξυπνη απάντηση υπάρχει. Θα μετατρέψετε τις δραχμές σε ευρώ
το νόμισμα που θα έχει αξία σε λίγο και θα κρατήσετε μόνο λίγες δραχμές για να καλύψετε τις ανάγκες σας. Το νόονο νόμισμα που θα έχει αξία στον ουρανό είναι η υπηρεσία μας και η γενναιόδορη προσφορά μας στη Βασιλεία του Θεού. Δεν είναι λοιπόν ανόητος ο άνθρωπος που δίνει αυτό που δεν μπορεί να κρατηθεί, τα χρήματα, για να κερδίσει αυτό που δεν μπορεί να χαθεί, τον ουράνιο πλούτο, ο Τζιμ Ελιότ. 2 Κορινθίους 9:6. Λέω μάλιστα τούτο, αυτός που σπέρνει φιδωλά, φιδωλά θα θερήσει. Και αυτός που σπέρνει με αυθονία θα θερήσει. Η προσφορά λοιπόν φέρνει κάλυψη αναγκών, η κάλυψη αναγκών φέρνει αύξηση των υλικών αγαθών μας και η αύξηση των υλικών αγαθών επιστρέφει πάλι να γίνει προσφορά στον Κύριο. Και μην πει στην καρδιά σου ότι η δύναμή μου, η ισχύ του χεριού μου απέκτησαν σε μένα αυτόν τον πλούτο, αλλά να θυμάσαι τον Κύριο το Θεό σου, επειδή αυτός είναι που σου δίνει δύναμη να αποκτάς πλούτη για να στερεώσει τη Διαθήκη Του που ορκίστηκε στους πατέρες σου όπως είναι τη σημερινή ημέρα. Δευτερονόμιο 8:17. Σύμφωνα με την Παλαιά Διαθήκη, το δέκατο ήταν η υποχρέωση να δώσουν στον Κύριο για κάθε άτομο. Και ο Κύριος στο Μαλαχία 3:8 λέει ότι εσείς με κλέψατε στα δέκατα και στις προσφορές. Στην Καινή Διαθήκη η προσφορά του ενός δεκάτου ούτε απορρίπτεται ούτε συστήνεται συγκεκριμένα. Το ένα δέκατο πάντως δεν είναι φορολογία όπως ένας λογαριασμός που πρέπει να πληρωθεί, αλλά είναι συμμετοχή στο έργο του Θεού. Αν είχαμε την ευκαιρία να συμμετέχουμε σε μια κερδοφόρα επιχείρηση, πόσα θα δίναμε για να αγοράσουμε και πόσες μετοχές. Έτσι λοιπόν, για να απαντήσετε στην ερώτηση πόσα πρέπει να δίνετε εσείς, αναζητήστε την καθοδήγηση και την οδηγία του θελήματος του Θεού στη ζωή σας. Και η προσφορά αυτή θα πρέπει να γίνεται τακτικά, θα πρέπει να γίνεται προσωπικά, ένα ξεχωρισμένο ποσό και να είναι προμελετημένη. Φυσικά θα πρέπει να μην ξεχνάμε την οικογένειά μας. 1 Τιμόθεο 5:8. Αν κάποιος δεν προνοεί για τους δικούς του, μάλιστα για τους οικείους, αρνήθηκε την πίστη και είναι χειρότερος από έναν άπιστο. Θα πρέπει να προσφέρουμε στην τοπική μας εκκλησία και θα πρέπει να προσφέρουμε στο έργο του Θεού μέσω της τοπικής μας εκκλησίας, σαν μια έμπρακτη απόδειξη της αφοσίωσής μας στην εκκλησία μας. Ακόμα μπορούμε να προσφέρουμε στους αναξιοπαθούντος πάλι μέσα από την τοπική μας εκκλησία. Οι άνθρωποι λένε καλύτερα να παίρνεις παρά να δίνεις. Ο λόγος του Θεού λέει μακάριο είναι το να δίνει κάποιος παρά να παίρνει. Μακάρι ο Θεός να ευλογήσει αυτά μέσα στις καρδιές μας. Και αν υπάρχει κάποια ερώτηση, κάποια συζήτηση η οποία μπορεί να γίνει, μπορούμε να την κάνουμε τώρα.